Ναι. Για να το κλείσουμε. Να κλείσουμε να το βοηθούν οι συνάδελφοι και ο κύριος Δήμαρχος. Ωραία. Κύριε Δημάρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μιστρέα, θα ήθελα να κάνω την εξής τοποθέτηση. Εμείς μαζί με την Επιτροπή Πανηγύριος πήραμε κάποιες αποφάσεις για να λειτουργήσει η Έμπορο Πανηγύρι. Μέσα σε αυτές τις αποφάσεις τοποθετηθήκαμε και για τα ανταποδοτικά τέλη. Παραμείναμε σταθεροί και προσπαθήσαμε με κάποιους τρόπους να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Μία από τις αποφάσεις μας ήταν να μην αυξήσουμε ούτε τα ανταποδοτικά, ούτε να κάνουμε κάποια μείωση ή κάποια αύξηση. Ενώ ο χρόνος μας πιέζει και σε λίγες μέρες ξεκινάει η Έμπορο Πανηγύρι, δεχόμαστε μία αίτηση για μία απόφαση για μείωση 30%. Εγώ τοποθετήθηκα αρνητικά. Η απόφαση ήταν ομόφωνη να μην γίνει καμία μείωση, να παραμείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας, διότι εμείς δρομολογήσαμε τη λειτουργία της Έμπορο Πανηγύρις και βάσει ανταποδοτικών. Δεν αυξήσαμε τα ανταποδοτικά για να πούμε ότι θα ωφεληθούμε από κάπου αλλού. Γνωρίζω πολύ καλά τη λειτουργία του πανηγυριού και πιστεύω ότι οι τιμές είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω είναι να συνεργαστούμε, να παραμείνουμε σταθερά και μπορούμε στο μέλλον να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Πρόεδρε. Ρίστε, κύριε Βουγάδη, δώστε μια για να τοποθετηθεί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, πήρατε πριν από μερικούς μήνες μια θαραλέα απόφαση να μείνουν όλα τα έσοδα από την Έμπορο Πανηγύρι στο Μιστρά. Πάρτε άλλη μια θαραλέα απόφαση τώρα, την κάνετε μια επιτροπή Έμπορο Πανηγύρι και βάλετε μόνο μυστριώτες που ξέρουμε για το πανηγύρι. Όχι ότι με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή με τον τοπικό αντιδήμαρχο δεν έχουμε τέλεια συνεργασία, αλλά ξέροντας το πανηγύρι, εγώ απαντώ στο εξής και λέω ότι οι κύριοι μιλάνε για τις 60 θέσεις όπως μίλησε τα 60 φιλέτα. Για τα υπόλοιπα, για τη θέση της Πορπανίγης της Πινιάς με 120. Για τα υπόλοιπα, μην με διακόψετε. Για τα υπόλοιπα 60, τα οποία είναι μη προνομιακά, δεν τους ενδιαφέρει. Σας πληροφορώ ότι αυτά τα 60 φιλέτα και αν δεν έρθουν οι κύριοι του χρόνου, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για να τα βρουν. Οπότε, όχι, δεν μπορούμε να. Ωραία, οπότε κάντε μια επιτροπή να αναλάβουμε εμείς από το Μιστρά την ευθύνη όλοι, κύριε. Του χρόνου θα εφαρμόσουμε τον νόμο που απαγορεύεται η κολλή. Κύριε Μητρόπουλε, θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος. Τώρα για να ρωτήσουμε το θέμα. Μα φοβερίζεται, κύριε Μπουκάλη. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ του Δήμου και ημών. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάποιες θέσεις, δεν γίνεται, γιατί τόσα χρόνια αυτό συνέχεια. Λοιπόν, και πιστεύω ότι πράγματι σε αυτά που λέτε, τα αιτήματα διαχρονικά ως προς την παροχή υπηρεσιών και ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ενδεχομένως δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και εγώ θυμάμαι όταν πρώτο ξεκινήσαμε, είχε το πρόβλημα με τις τουαλέτες, κάναμε έργο, αν θυμάστε τότε, που είχαμε τις μερίζες, αλλάξαμε τις εγκαταστάσεις για να μην έχετε προβλήματα με το ρεύμα που είχε συνεχείς διακοπές. Και κοιτάζουμε όλοι να, να το βελτιώσουμε. Το ίδιο με βέβαιος και συνέχισε μετέπειτα δημοτικές αρχές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πάμε έτσι εμείς και εσείς. Μαζί μας το είσαι στην Έμπορο Πανηγύρι. Βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Αργυρόπουλος, που το είπε στη συνέχεια και ο κύριος Βουγάς, μιλάμε για θαραλέα απόφαση του να μένει στο Μιστρά. Πρώτον, δεν έγινε θαραλέο. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο για μένα. Δεύτερον, για τη συγκρότηση επιτροπής δεν έγινε θαραλέα. Εκτός αν ορίσει θαραλέα να είναι μόνο από το Μιστρά. Όταν θα ζητήσουμε να κάνουμε, όταν φτιάξουμε μια επιτροπή, θα είναι διαπαραταξιακή. Μπορούμε να επιβάλλω μια παράταξη που θα ορίσει τον πρόσωπό της. Αυτό είναι αυτονόητο. Κάθε παράταξη έχει τη δική της επιλογή και επιλέγει. Αυτό έχουμε πει ότι θα γίνει. Ίσως να ορίσετε και εσείς εκπρόσωπο να συμμετέχει μέσα, όχι μόνο εσείς, για να τα δούμε αυτά τα προβλήματα. Άμα μας καλέσετε. Θα σας καλέσουμε, αφού το λέει ο κύριος. Διότι πράγματι θέλουμε να έχουμε καλή συνεργασία, να μην αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. Όσο μπορούμε να τα περιορίσουμε, διότι να σας πω κάτι. Επειδή όλοι λένε διαγωνισμούς και τώρα γεντάρουν κτλ. Ξέρετε γιατί δεν ξεπέρασε το πρόβλημα. Με αυτό που λέτε με τις παράγκες με τα νερά που έπαιρναν μέσα. Δεν μιλάω για το ΕΠ και πέρσι. Θυμάστε πολύ καλά ότι ήμουν παρόν εγώ. Ναι, είσαι σαν παρόν, σαν να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Αν δεν ήταν παρόν, δεν το είχα μαζί. Ο εργολάβος πήγε. Με συγχωρείτε, ο εργολάβος. Ελάτε, ελάτε, μην διακόπτετε τον κύριο Δήμαρχο. Ο εργολάβος θα κάνει.
Λοιπόν, ελάτε κύριε Σαστέμα, δεν θα διαιωνίσουμε τη συνεδρίαση, σας παρακαλώ τώρα. Τώρα, είναι γεγονός ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη έκταση που το εγκαταλείπονται οι ιδιώτες. Εγώ δεν είμαι κατά της διαδικασίας. Μισό λεπτό. Εμείς προσπαθήσαμε την πρώτη φορά, θυμάμαι, αυξάνοντας τα τέλη καθαριότητος, να εισπράττουμε από τους ιδιώτες κάτι. Γιατί πράγματι σε μια εβδομάδα είχα ένα εισόδημα το οποίο άρχισε να το παίρνει σε ένα χρόνο. Έτσι. Τότε τουλάχιστον, οπότε διαπιστώσαμε στη συνέχεια, γι' αυτό δεν το κάναμε άλλη χρονιά, γιατί το μεταγυρούσαν σε εσάς, στους αυτούς που είχαν ενοικιάσει. Με συνέπεια να είναι δώρο αύριο, γιατί σας είπα ότι ο Δήμος δεν σας αντιμετωπίζει με την έννοια να πάρω στο δυνατόν περισσότερο. Είπα κάτι χθες, το οποίο γι' αυτό υπάρχει αυτό το θέμα, ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ μας και μαζί να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς πρωτίστως θέλουμε να έχουμε καλή σχέση με εσάς και να συνεργαστούμε. Διότι και εσείς θα είσαστε ικανοποιημένοι και ο Δήμος θα είναι ικανοποιημένος ότι πέτυχε η Πορτοπανήγυρη όχι τόσο από οικονομικής πλευράς, αλλά στη διαδικασία. Ότι ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Εσείς μείνατε ευχαριστημένοι από την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βλέπουμε. Όμως είπα το προχθές, επιτρέψτε μου αυτό να το πω. Μπορούσατε να χωρίς να επικαλεστείτε άλλες Πορτοπανήγυρη να πείτε λόγω της κρίσης που υπάρχει. Έχουμε αυτό το έτοιμο για να πληρώσει κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό. Ούτε μπορείτε να λέτε τώρα ότι στην Αιγαία κάνατε εκτόνα και τα λοιπά. Όταν έχουμε έγγραφο με 18 του 11 που καταλήγει, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μείωση. Δεν καταλήγει, μιλάμε για καλή δουλειά. Μισό λεπτό. Για την Αιγαία μιλάμε. Μισό λεπτό, αφήστε με παιδιά. Από το Τεγιατικό, παιδιά. Το Τεγιατικό είναι. Θα το διαβάσουμε. Μπορώ να έχω μια αντίγραφη. Θα διαβάσετε για τον Βασίλη. Για να πάμε τώρα στο άλλο. Το Βασίλη, το Βασίλη, το ψυχογείο, το ξέρετε. Ποιο είναι. Ο πρόεδρο. Αυτή η υπογραφή είναι εδώ. Διαβάστε και δημαρχέ. Εντάξει, τι λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί επικαλεστήκατε ένα γεγονό το οποίο δεν υπάρχει. Μόνο σε αυτέ που είναι μειονεκτικέ. Αυτό σας λέει. Θα δεχτούμε ότι έχει θέματα. Θα σας το δώσω. Θα σας το δώσω. Εμάς υπάρχει και είναι εφικτό ότι υπάρχει. Θα σας το δώσω. Και στο Δήμο Τρυπόλεως πήγα σήμερα και πλήρωσα. Στη Χαλκίδα μιλήσαμε με συγκεκριμένη υπάλληλο, δεν θα πω το όνομά της, δεν έχουμε έγγραφο. Είπε δεν υπήρξε μείωση. Συμφωνώ, τι θέλω να πω, μισό λεπτό. Απίστευτο να το έχει να ολοκληρώσει και στην έτσι. Μπορούσατε κάλλιστα να το έχετε θέσει το αίτημα, χωρίς να το συνδυάσετε με άλλες υπορροπανηγύρες, να μην βάλουμε σε αυτή την περιπτώση, γιατί και εμείς λέμε ρε παιδιά, που γίνεται στις άλλες υπορροπανηγύρες, γιατί εμείς αποτελέσουμε εξαίρεση. Άλλωστε μαζί είμαστε τόσα χρόνια, για ποιο λόγο να μην κάνουμε κάτι που κάνουν και άλλοι συνάδελφοι. Κακώς το συνδέσατε. Κάλλιστα το συνδέσατε και αισθανόμεθα όλοι ότι έγινε το χειρότερο που σας ξεγελάσατε. Αισθανόμεθα ότι προχθές δεν μας είπατε την αλήθεια. Σας φέρουμε τις αποδείξεις που θα μου πληρώσει πέρσι. Δεν θα βρει στους 26, δεν μπορούμε να πούμε. Τι θα πείτε τότε. Τι θα πει ο κύριος Μπουγκάδης που... Εντάξει, ο κύριος Μπουγκάδης ενήργησε υποφελία και για λογαριασμό του Δήμου και έκανε μια έρευνα με βάση αυτά που είπατε. Ο κύριος Μπουγκάδης δεν μεταφέρει από εκεί εχθρός σας και πασχίζει για την... Δεν μεταφέρει από εκεί δικές του. Λοιπόν, άρα, εμείς έχουμε σκοπό λοιπόν να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή που είπαμε να συγκροτεί μια επιτροπή, στην οποία σας κάνουμε από τώρα να πείσετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε κι εσείς. Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Να δούμε, είχαμε ξεκινήσει από τότε προσπάθειες, να δούμε πού μπορούμε να πάμε. Θέλαμε να αγοράσουμε το ακίνητο πίσω από το γήπεδο. Όχι από το γήπεδο. Στην υπέρκεια του, σταθήσαμε με το άσυλο Ανιάτων και να διευκρινίσουμε εδώ γιατί πριν υπάρχει μέσον, δεν αφορά το άσυλο Ανιάτων εδώ της περιοχής, αφορά στην Αθήνα. Είχαμε ακόμη και δικαστήρια τότε έγιναν, είχαμε διαμάχες πολλές. Κοιτάζουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και πάλι έχουμε υπόψη μας να το κοιτάξουμε. Και έχει γίνει και μια συνάντηση με τους, με τους ιδιώτες. Αλλά δυστυχώς. Και σε μείωση να προβούν οι ιδιώτες. Αυτό δεν αφορά εσάς. Μπορώ να πω ότι σε εσάς μπορεί να είναι χειρότερο τώρα που μένετε μέσα, διότι οι άλλοι θα είναι πιο φθηνοί απ' έξω. Και μπορεί να ρίξουν τις τιμές. Γι' αυτό το ζητάμε. Λοιπόν, έχετε δίκιο και πράγματι σε αυτά που είπε και ο κύριος Αγιρόπουλος. Το είχαμε παρατηρήσει κι εμείς. Ξέρω εγώ, ήταν ανοίξει στις 26 του μηνός. Πριν πει 12, η πρώτη, 12 και ένα λεπτό, ξέρω εγώ, ανάγκη κάποιος, άνοιγε 10.30. Υπήρχε καταγγελία από φορείς εδώ και με συνέβη να έρθει η αστυνομία. Λοιπόν, όλα αυτά και εμείς τότε θα συνοηθήκαμε και θυμάστε εκείνα τα χρόνια από το Καποδιστριακό Δήμο και μετά αυτά τουλάχιστον έφυγαν από τη μέση.
Βλέπετε ότι σε ό,τι μας ζητούσαμε, προσπαθούσαμε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Και δεν μιλάω την πρώτη τετραετία, μιλάω συνέχεια ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να απαντήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και όταν λέμε να αναβαθμίσουμε, εμείς λέμε να αναβαθμίσουμε την παροχή υπηρεσιών προς εσάς και να είναι καλύτερη η διακίνηση γενικότερα των προϊόντων μέσα στο, χώρο που την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο Δήμος. Μιλάμε και για εκμίσθωση, αλλά και πέραν αυτού. Διότι έχετε δει και εσείς τι τραβάμε κι εμείς. Και δεν μιλάω για εσάς, που εντάξει μπορεί να υπάρξουν αυτές οι διακονίες, το πληρωμή κτλ. Αλλά είναι με τους μεμονωμένους που έρχονται, καταλαμβάνουν χώρο πάνω στους χώρους μέσα. Βλέπετε ότι επί μία εβδομάδα η Δημοτική Αρχή δεινοπαθεί. Καταλαμβάνει ο άλλος ένα χώρο, ο οποίος δεν έχει άδεια. Τον διώχνει η Δημοτική Αστυνομία, πάει πιο πέρα. Τον αφήνει και φωνάζει και έρχεται αυτό να γίνεται της μουρλής αυτό το διάστημα. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να μπουν σε μια τάξη για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωπανήγυρη που προσαρμόζει και μην ξεχνάμε ότι πράγματι για μας οι ευρωπανήγυρες δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι ένα κοινωνικό γεγονός ταυτόχρονα και την ιστορία που έχει η ευρωπανήγυρη του Μιστάκη είναι ότι έχει άλλη ευρωπανήγυρη. Μιλάμε την εποχή της Ενετοκρατίας. Είναι και της Παραμυθιάς. Εντάξει. Λοιπόν, από την Ενετοκρατία δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι, την εποχή της Ενετοκρατίας και πριν. Δείτε το και εσείς με αυτή την οπτική γωνία. Εσείς πρέπει να το δείτε περισσότερο επαγγελματικά και σωστά θα πράξετε. Όμως πιστεύω ότι με συνεργασία που θα έχουμε θα βελτιωθούν πολλά πράγματα. Ειλικρινά σας λέω, εμένα με στενοχώρησε πολύ αυτό το γεγονός. Διότι αισθάνθηκα έτσι. Το κυρίαρχο ποιο είναι, να μην δεν θέλω να υποστεί έτσι τριγμό και ρήξη, η εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Όταν μιλάμε κάτι, να το εννοούμε και να έχουμε μια καλή συνεργασία. Αν εμείς τώρα, κάθε τι που μας πείτε εσείς, γιατί σήμερα θα πηγαίνουμε να ψάχνουμε, να επιβεβαιώνουμε, να μας λέτε αλήθεια ψέματα, έχει τελειώσει η ιστορία. Εμείς λέμε, μας το λέτε, τέλειωσε, δεν το ψάχνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, μία τελευταία τοποθέτηση, δύο λεπτά, εσείς και ο κύριος με το πορτοκαλί για να ψηφίσουμε συνάδελφοι. Ελάτε κυρία, πατήστε το μικρόφωνο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Εγώ είμαι από τους παλαιότερους, όταν πια ήταν στεγασμένα, που ερχόμαστε πριν 30 χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Θέλω να σας παρακαλέσω, όταν βρέχει το γήπεδο γίνεται λίμνη. Θέλουμε βάρκα να πάμε τουαλέτα. Πρώτον. Δεύτερον, από πίσω που είναι οι βρύσες, γιατί είμαι μπροστά από το υδραγωγείο, έρχονται όλοι οι άνθρωποι. Ξέρω ότι θα πείτε, επίσης όπως θα διακόπτω. Είναι αδύνατο να πείτε. Να το ακούσουν ιδίως από τις τεχνικές υπηρεσίες, διότι πρέπει να το φτιάξουμε φέτος αυτό. Δεν μπορείς να ζήσεις και να μείνουμε, να τελειώσω. Από τα πρόπερση. Να τελειώσω. Λοιπόν, έρχονται όλοι οι ελογαποί, μαγάνε τα ψάρια, τα πουλιά και εμείς παίρνουν τα νερά κάτω μέσα στην παράδα. Τρώνε όλη την πρόβλημα. Μισό λεπτό. Είναι δυνατόν. Έτσι, επιτρέπεται το διάλογο για να τελειώνουμε. Εκεί, και το πούμε τώρα και η Δημοτική Αστυνομία και όσοι θα είσαστε security επάνω, αυτό θα το προσέξετε. Εκεί, σε αυτή την βρύση, δεν θα πιένει ο καθένας ό,τι θέλει. Και αυτό που λέει. Διότι πράγματι δημιουργείται αιστεία μολύσεως εκεί, αυτή την εβδομάδα. Θα το δούμε, αλλά και η μικρή παρέμβαση που πρέπει να γίνει εκεί, θα γίνει. Πείτε τι ακριβώς θα γίνει, να το ακούσουν. Τι θέλουν να γίνει, μια απογέτευση, ένα μεγάλο σωλήνα, δεν ξέρω πώς να λέω, να φεύγουν τα νερά, να μην μένουν στάσιμα και πάμε μέσα στην παράγκα. Ωραία. Μένουμε εκεί 8 μέρες, δεν μπορούμε να είμαστε σαν ζώα. Κυρία, έχουμε κάτι δικαιώματα. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Αυτό δεν θέλει τίποτα. Εσείς κύριε.